Και θέλω σε αυτό το σημείο να εκφράσω... Θέλω να εκφράσω την απορία μου για ένα γεγονός κατά την άποψή μου πρωτοφανές. Εγώ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου πάντοτε είχαμε αγροτικές κινητοποίησεις. Αν όχι κάθε χρονιά, σχεδόν χρονιά παρά χρονιά. Και πάντοτε οι αγρότες είχαν ένα αίτημα να συνομιλήσουν με την κυβέρνηση. Και το αίτημα το ανώτερο όλων να συνομιλήσουν με τον Πρωθυπουργό, να κάνουν διάλογο. Και βλέπω τώρα που για πρώτη φορά αυτό τους δίνεται από την αρχή και τους λέμε οι πόρτες είναι ανοιχτές, ελάτε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να κουβεντιάσουμε, να βρούμε λύσεις. Κάποιοι εξ αυτών αρνούνται το διάλογο με τον Πρωθυπουργό. Και αναρωτιέμαι, ξέρετε γιατί, διότι αν δεν υπάρξει διάλογος, οι διεκδικήσεις δεν πρόκειται να έχουν αποτέλεσμα. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω. Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Δεν είμαστε σε αντιπαράθεση με τους αγρότες. Είμαστε σε διαρκή αντιπαράθεση με τα προβλήματα των αγροτών και τα προβλήματα είναι κοινά και είναι υπαρκτά. Παραλάβαμε δημοσιονομικές διορθώσεις και καταλογισμούς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνολικού ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα μισά από αυτά είναι πρόστιμα για την κακοδιαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων και τα άλλα μισά ανακτήσεις όπως τα περίφημα πακέτα Χατζηγάκη, Μωραΐτη και Κοντού. Κάθε χρόνο είχαμε πρόστιμα της τάξης των 300-350 εκατομμυρίων ευρώ για τους βοσκότοπους. Και το 2015 σπάσαμε αυτή την παράδοση. Ήταν η πρώτη χρονιά που ο έλεγχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν κατέληξε σε πρόστιμο. Γνωρίζουν οι αγρότες ότι εμείς βάζουμε τάξη, προσπαθούμε να βάλουμε τάξη και βάζουμε τάξη στο χάος των πληρωμών τους. Το Δεκέμβρη πληρώσαμε συνολικά 2 δις, 1,2 δις της βασικής ενίσχυσης και της εξισωτικής και 800 εκατομμύρια για εκκρεμότητες από το 2008 ως το 2014 και αποζημιώσεις. Υπηρετούμε και θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες του αγροτικού χώρου. Προχωράμε στην επικαιροποίηση του Εθνικού Μητρώου Αγροτών, ώστε επιτέλους να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε τον κατά κύριο επάγγελμα αγρότη. Προσέξτε, διότι στις κινητοποίησεις η μεγάλη πλειοψηφία είναι πράγματι άνθρωποι που βλέπουν τα έσοδά τους να συρρυκνώνονται και τα έξοδά τους να αυξάνουν. Αλλά είναι και κάποιοι οι οποίοι παίρνουν επιδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και ενδεχομένως και να πρωτοστατούν. Γι' αυτό εμείς θέλουμε να το ξεκαθαρίσουμε. Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότη θα προχωρήσουμε σε ρυθμίσεις, θα προχωρήσουμε και σε φορολογικές ευνοήσεις, θα προχωρήσουμε στην προστασία τους. Θα προσδιορίσουμε το αγροτικό εισόδημα και τη φορολόγησή του με βάση τον επανακαθορισμό της έννοιας της αγροτικής επιχείρησης και της γεωργικής εκμετάλλευσης. Στο πρώτο τρίμηνο του 2016 θα έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία θέσπισης της τραπεζικής κάρτας του αγρότη, θα συνδεθεί και θα έχει ως πιστωτικό όριο τις ενισχύσεις του κάθε αγρότη. Κατατίθεται αυτή τη βδομάδα το σχέδιο νόμου για το νέο πλαίσιο λειτουργίας του συνεργατισμού μετά το γνωστό φιάσκο Σπατάλης και χρεοκοπία στη λειτουργία του συνεταιριστικού κινήματος, του συνεταιριστικού χώρου, με συνέπεια ακόμα και οι πασαγιές να είναι σήμερα σε διαδικασία καθάρισης. Ξέρετε, κάποιοι προπαγανδίζουν ότι εμείς θεωρούμε, είπαμε, τους αγρότες φοροφυγάδες. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Υπάρχει πράγματι γκρίζα ζώνη στην παραγωγή και διακίνηση αγροτικών προϊόντων. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Και αυτή η ζώνη πρέπει να φωτιστεί. Δεν έχουν όμως από αυτό να φοβηθούν τίποτα οι αγρότες και κυρίως οι κατά κύριο επάγγελμα. Αντίθετα έχουν να φοβηθούν οι μεσάζοντες και τα κυκλώματα που εξασφαλίζουν αδήλωτα υπερκέρδη. Τέλος, προχωράμε στην εφαρμογή του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης για την επόμενη πενταετία με πρόβλεψη για επενδυτική δαπάνη της τάξης των 6 δις. Και βασικός πρωταγωνιστής σε αυτό το πρόγραμμα θα είναι ο νέος αγρότης. Επιτρέψτε μου όμως να επανέλθω στο ασφαλιστικό των αγροτών.
Και σας καλώ να σκεφτείτε τι θα κέρδιζε σήμερα ο αγρότης από την πολιτική των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, τι θα κέρδιζε από αυτά που δήθεν κινδυνεύει τώρα να χάσει με τη δική μας μεταρρύθμιση. Μήπως τη βασική σύνταξη, η οποία από το 2002 και μετά άρχισε να μειώνεται σε ετήσια βάση κατά 4% και το 2026 θα εξαφανίζονταν, θα ήταν μηδέν. Ξέρετε, η βασική σύνταξη του ΟΓΑ σήμερα είναι 158 ευρώ. Το γνωρίζετε αυτό? Το 2026 θα είναι μηδέν, αν δεν γίνει μεταρρύθμιση. Το 2026 θα είναι μηδέν η βασική σύνταξη.